κατ' εκτίμηση για το σύνολο των εκλογικών τμήματων του νομού Θεσσαλονίκης, το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουν σταλεί και σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση των λευκών ψηφοδελτίων, πάλι για το σύνολο των εκλογικών τμήματων. Στις προηγούμενες εκλογές, αναφέρουμε στις βουλευτικές, είχαμε 1.402 συν 43 ετεροδημοτών. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε περισσότερα εκλογικά τμήματα, διότι το μέτρο, το εκλογικό μέτρο των εγγεγραμμένων θα είναι μικρότερο. Οπότε σίγουρα θα είναι περισσότερα από 1.400. Οι μετανάστες ξέρουμε ότι δεν ψηφίζουν, δεν έχουν ελληνική ηθαγένεια, το ξεχνάμε. Όσον αφορά τους ετεροδημότες, ψηφίζουν στις ευρωεκλογές εφόσον το έχουν δηλώσει, έχουν κάνει αίτημα. Στις ευρωεκλογές φέτος ψηφίζουμε μέχρι 4 υποψηφίους μπορούμε να βάλουμε σταυρό, ενώ στις δημοτικές εκλογές μπορούμε να ψηφίσουμε και εκτός του διαμερίσματος του οποίου υποψήφιο, εκτός του διαμερίσματος του οποίου ψηφίζουμε. Έχει ξεκαθαριστεί πόσοι θα είναι οι σταυροί στις δημοτικές εκλογές? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το γνωρίζω. Θα ενημερωθούμε και σε επόμενη συνάντηση μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Θα πάμε. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Είστε από αυτούς που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή? Ναι, μάλλον. Και εκεί που μας φτάσανε δεν είναι και να πας να ψηφίσεις, ούτως ή άλλως μας έχουν μην πω τι. Εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση? Γιατί δεν με αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά που κατεβαίνουν στις εκλογές. Δεν σας ικανοποιεί ότι υπάρχουν νέες δυνάμεις πέρα από τις παραδοσιακές? Μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό. Σκέφτεστε να στηρίξετε κάποια από τα παραδοσιακά κόμματα? Σκέφτεστε να ψηφίσετε μια νέα δύναμη? Λογικά τα παραδοσιακά. Εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Όχι. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση? Γιατί δεν βλέπω κανέναν να είναι κατάλληλος που να με εκπροσωπεί. Ούτε στις τοπικές εκλογές, δημοτικές? Ούτε στις τοπικές εκλογές. Γιατί, και ξέρετε ποια είναι η κυριότερη αιτία, το ότι τα έχουν κομματικοποιήσει.